Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ζούγκλα, στη σημερινή περιπέτεια, που είναι μια περιπέτεια μέσα στα όρια της ανθρώπινης επικοινωνίας. Σεξουαλική παρενόχληση το θέμα, ένα γνωστό φαινόμενο στην κοινωνία μας σήμερα και από το ισχυρό, έτσι όπως λέγεται, φύλο προς το ασθενές, αλλά και από το ασθενές προς το ισχυρό. Είναι ένα αμφίδρομο φαινόμενο που παρατηρείται στην κοινωνία μας και είναι επόμενο να ασχοληθούμε μαζί του μετά από μια καταγγελία της οικογένειας Μπορσινά για την κόρη του στην Κάτια. Δύο οικογένειες λοιπόν, η μία οικογένεια από την Μάνη, η οικογένεια Μπορσινά, και η άλλη οικογένεια από τον Πόντο. Μια πολύ ευαίσθητη ιστορία, αλλά ταυτόχρονα μια ιστορία γεμάτη ένταση. Η Κάτια Μπορσινά πηγαίνει να εργαστεί στο κατάστημα ή αν θέλετε στην επιχείρηση του Γιώργου Τσακυρίδη, μια επιχείρηση με έπιπλα και γενικά συνοδό βουλιαγμένης. Τσακυρίδης, ΑΒΕ, μια πολύ γνωστή επιχείρηση. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή, όπως η ίδια καταγγέλει, δέχεται την επίθεση, την ερωτική επίθεση του ιδιοκτήτη του Γιώργου Τσακυρίδη και από εκεί αρχίζουν τα βάσανα και οι περιπέτειες. Σήμερα κοντά μου έχω και τις δύο οικογένειες, οι οποίες όμως δεν βρίσκονται ταυτόχρονα την ίδια στιγμή στο στούντιο, αυτή τη στιγμή, γιατί σε λίγο θα μπει και η δεύτερη οικογένεια μέσα. Πρώτα είναι η οικογένεια Μπορσινά, να σας τους συστήσω. Να πάω πρώτα στην Κάτια Μπορσινά, που είναι και το μήλο της Έριδος. Εδώ. Γεια σου Κάτια. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα κοντά μου. Εγώ σας ευχαριστώ που δείξατε αυτή την ευαισθησία πάνω σε αυτό το θέμα. Ήταν επόμενο να δείξουμε αυτή την ευαισθησία μετά από τις δικές σας καταγγελίες. Δίπλα στην Κάτια Μπορσινά, κυρίες και κύριοι, είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Μπορσινάς, πυροσβέστης. Μανιάτης, Μάλιστα. Το επιβεβαιώνω. Φημίζονται οι μανιάτες για το πάθος και την εκδικητικότητά του. Αληθεύει αυτό, κύριε Μπορσινά? Όχι, δεν αληθεύει. Πώς όχι, αυτό λένε, ότι είναι. Μπορεί να λέγεται, αλλά δεν αληθεύει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και τότε απλώς το κράτησε μανιάτικο, από πού βγήκε? Δεν ξέρω από πού βγήκε και πώς γράφτηκε. Απλώς είμαι αστετόμπρη και είσαι άνθρωπο. Δίπλα σας, δίπλα στον κύριο Μπορσινά, είναι η κυρία Κάτια Μιχαηλίδου. Βέρα Μιχαηλίδου, μητέρα της φίλης της Κάτιας, της αδερφικής της φίλης, της παιδικής της. Φίλης της Κάτιας από πολλά χρόνια και συμμαθήτριά της και γειτόνισσα της Κάτιας Μπορσινά. Να πω ότι εσείς έχετε εμπλακεί σε αυτή την περιπέτεια. Βέβαια, χωρίς να γνωρίζω καθόλου τον κύριο Τσακυρίδη. Βεβαίως. Και χωρίς να ξέρω την περιπέτεια που είχε η Κάτια Μπορσινά με τον κύριο Τσακυρίδη, διότι ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα της γνωριμίας της Κάτιας Μπορσινά με τον κύριο Τσακυρίδη και δεν είχε μάθει κανένας τίποτα. Όλα αυτά, κυρία Μιχαηλίδη, θα τα πούμε σε λίγο, να συστήσω στους τηλεθεατές μας και τον Θόδωρο Μπορσινά. Είναι αδερφός του Παναγιώτη Μπορσινά. Λείπει και ο γιος ο Ανδρέας, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας. Και αν χρειαστεί, θα παρέμβει και εκείνος για να δώσει την δική του μαρτυρία. Να διορθώσω κάτι, κύριε Μάκη Τεδαφυλόπουλε. Μπορσινάς και όχι Μπορσινάς. Μπορσινάς. Η οικογένεια Μπορσινά, λοιπόν. Οι Μπορσινέοι και οι Τσακυρίδες. Οι οποίοι έχουν φτάσει περίπου στη Βεντέτα και παρολίγο θα είχαμε και θύματα. Σε λίγο θα το δείτε, αγαπητοί μου φίλοι, για να επανέλθουμε μετά από μία μικρή ανάπαυλα για την έρευνα που κάνουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Μικρή, το εννοώ πολύ μικρή, γιατί από την ερχόμενη Κυριακή στον Κίτρινο Τύπο θα μπούμε πάλι
στην έρευνα, μια πολύ σημαντική έρευνα, και αυτό για να μην υπάρχουν ερωτηματικά και για να μην νομίσουν μερικοί ότι σταματήσαμε. Η οικογένεια Μπόσινα λοιπόν και η οικογένεια του Τσακυρίδη. Η Κάτια έχει καταγγείλει την σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της εργασίας της. Μάλιστα. Ένα σύνηθες φαινόμενο. Και δυστυχώς δεν ήταν μόνο αυτό. Ακολούθησαν πολλά επεισόδια και ζήσαμε μια φοβερή κόλαση όλους αυτούς τους μήνες. Επειδή ήξερα ότι γνώριζε ότι θα υπάρχει ένταση και σε λίγο θα έρθει και η άλλη οικογένεια των Ποντίων, των Τσακυρίδων, θα έρθει ο πατέρας και ο γιος εδώ, θα ήθελα πρώτα να δούμε μια συνέντευξη που σου πήραμε, μια συνέντευξη που δεν έγινε εν θερμό και έτσι πίστεψα ότι θα είσαι πιο ψύχρεμη στην αφήγηση. Υποψιάζομαι ότι τώρα, μετά από τις αντεγκλήσεις, μετά από τον διάλογο που θα ακολουθήσει, πολύ πιθανόν να μην είχες την ίδια ροή, την ίδια ροή με την ημέρα που σου πήραμε αυτή τη συνέντευξη. Δείτε λοιπόν τι διηγείται η Κάτια στον ρεπόρτερ μας. Αποφάσισα να πάω να δουλέψω για να έχω και εγώ το χαρτζηλίκι μου και να αποδείξω επιτέλους ότι μπορώ να καταφέρω και κάτι μόνη μου χωρίς τη βοήθεια κανενός. Βέβαια δεν ήξερα ότι τα πράγματα ήταν τόσο δύσκολα στον ιδιωτικό τομέα. Άρχισε να μου λέει ότι νιώθει κάτι για μένα, ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου, ότι με αγαπάει. Πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να νιώσει μέσα σε 2 εβδομάδες. Και μάλιστα του είχα δώσει κάποια τέτοια εντύπωση, δηλαδή ότι εγώ νιώθω κάτι για αυτόν. Πίστευα ότι θα του πέρναγε, ότι δεν ήταν τίποτα, ήταν κάτι της στιγμής. Δεν έδωσα σημασία. Στη 4η εβδομάδα οι ενοχλήσεις αυτές γίνανε πιο έντονες και άρχισα να νιώθω ότι ανάσα είναι στο λαιμό μου. Τον ένιωθα δηλαδή πάρα πολύ πιεστικό και ένιωθα πολύ άσχημα. Μου έλεγε ότι αν δεν του έλεγα ότι τον αγαπώ ή νιώθω κάτι για αυτόν, θα έφευγα από τη δουλειά. Ή αυτός και τη δουλειά ή τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό για μια κοπέλα να σταθεί στα πόδια της και να αποκτήσει την ανεξαρτησία της επιτέλους. Και έτσι ίσως ήταν λάθος μου να μείνω εκεί. Και το παραδέχομαι. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ούτε να πω τίποτα σε κανέναν. Ναι. Και αυτό ίσως ήταν μεγαλύτερο λάθος. Ίσως πρέπει να στραφώ στον πατέρα μου και στην οικογένειά μου. Δεν περίμενα ότι θα φτάσουν εκεί τα πράγματα. Με εκβίαζε, μου έλεγε συνέχεια ότι με αγαπάει, εγώ δεν άντεχα, έκλαιγα κάθε μέρα. Είχα τεράστια ψυχολογικά προβλήματα, ένιωθα πολύ άσχημα και δεν ήξερα τι να κάνω και πού να στραφώ. Και έπαιρνε για να δει τι κάνω, αν είμαι σπίτι. Δηλαδή παρακολουθούσε κάθε μου κίνηση. Μετά από όλα αυτά που πέρασα, αναγκάστηκα να φύγω από τη δουλειά. Θυμάμαι ήταν Παρασκευή που έφυγα και τον θυμάμαι σαν τώρα. Ήταν 5:30 το απόγευμα. Όταν αποφάσισα ύστερα από όλα αυτά, είχα ξεφτελίσει τόσο πολύ τον εαυτό μου, δεν το πίστευα δηλαδή ότι μπορούσα να φτάσω ως εκεί. Και πήρα ένα ξηράφι και άρχισα να κόβω τα χέρια μου, θέλοντας να δώσω ένα τέλος στη ζωή μου. Ίσως να μην έκανα σωστά, αλλά έκρινα αυτό σωστό για μένα. Έχω μεγαλώσει με ηθικές αρχές και με αξίες. Και δεν ήθελα να μάθει ο πατέρας μου ότι συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Και ότι έφτασα εγώ σε αυτό το σημείο. Η μητέρα μου πήρε το μαχαίρι από το χέρι για να μην σκοτωθώ. Όταν με είδε με το ξηράφι, πήγε να λιποθυμήσει. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν έβρισκα άλλη λύση. Και μετά μέσα άρπαξε ένα μαχαίρι με το οποίο με σταμάτησε η μητέρα μου. Και μακάρι να σταματούσε εκεί αυτή η ιστορία. Όταν έφυγα από τη δουλειά, μετά 2 μέρες, με βρίσκει πάνω στην Ηλίουπολη, που είχα πάει για ένα καφέ. Και σταματάει το αυτοκίνητο και μου φωνάζει να πλησιάσω. Εγώ πίστεψα ότι ίσως θα ήθελε κάτι για τη δουλειά, κάποια κρεμότητα να είχα αφήσει. Και γι' αυτό θα με ήθελε κάτι. Πλησιάζω στο αυτοκίνητο και ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού και μου λέει να κάτσω 2 λεπτά να μου μιλήσει. Εγώ πηγαίνω και είχα τα πόδια μου έξω την πόρτα και αρχίζει να φωνάζει, μου λέει τι πράγματα είναι αυτά, βάλ τα πόδια σου μέσα και ποιος νομίζεις ότι είμαι. Και με τραβάει και κλείνει την πόρτα και
έτσι πως πάω να ανοίξω την πόρτα για να φύγω, άρχισε να με τραβάει από τα μαλλιά, από τα χέρια, εγώ να κλαίω, να μην με αφήνει να κατέβω, να τρέχει σαν τρελός, εγώ να φωνάζω, να κάνω σαν ιστερική και να μην με ακούει. Και σταματάει κοντά στο μαγαζί. Και όταν σταμάτησε, τη στιγμή που σταμάτησε, μου λέει, ησύχασε μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Με φόβησε τόσο πολύ το βλέμμα του που αμέσως μόλις πήρε τα χέρια του από πάνω μου, ανοίγω την πόρτα διάπλατα και άρχισα να τρέχω σαν τρελή. Να χτυπάω κουδούνια, να βοηθήστε με, σας παρακαλώ, να με τραβάει αυτός από τα μαλλιά, να με πιάνει, να μην με αφήνει. Και μετά άρχισα πάλι να τρέχω και να μπαίνω σε ένα σπίτι και πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και της είπα ότι να έρθει να με πάρει και τι συμβαίνει. Η γυναίκα τρόμαξε φυσικά, γιατί δεν ήξερε τι συμβαίνει. Και πήγα στο σπίτι και όπου άρχισα να κλαίω και να μην σταματάω. Και από τότε μου δημιουργήθηκαν τεράστια ψυχολογικά προβλήματα, ούτε στη βεράντα δεν έβγαινα. Ήταν η αρχή ενός εφιάλτη. Ενός εφιάλτη όχι μόνο της δικής μου οικογένειας, αλλά ακόμα άλλων δύο. Συνήθως η σεξουαλική παρενόχληση από την τηλεόραση εμφανίζεται πολύ χυδαία. Έχει αντιρρήσεις ο Φιντέλ σήμερα, ο παπαγάλος μας, για την εκπομπή φαίνεται. Αυτή ήταν η καταγγελία και με αυτή την καταγγελία ξεκινήσαμε εμείς. Στην όλη ιστορία όμως συνεπλάκησαν οι γονείς από τις δύο πλευρές, ο αδερφός του κυρίου Μπόσινα, ο Θόδωρος, η κυρία Μιχαηλίδου, όπως σας είπα, μητέρα της αδερφικής φίλης της Κάτιας, ο αδερφός της Κάτιας. Δείτε τι διηγούνται εκείνοι για την ίδια περιπέτεια. Την Δευτέρα με παίρνει τηλέφωνο αυτός και πάω στο γραφείο. Πάω εκεί πέρα και μου λέει, άκουσα να δεις, η Κάτια έφυγε από τη δουλειά, το ξέρεις, του λέω, δεν το γνωρίζω. Κοίταξε, μου λέει, εγώ την αγαπάω και θέλω να την παντρευτώ. Τον παρακάλεσε να μην μας ξανανοχλήσει, πολιτισμένα όμορφα και έφυγα από το γραφείο του. Από την άλλη μέρα κιόλας θα αρχίσει τα απειλητικά τηλεφωνήματα. Θα μας κάψει, θα μας σκοτώσει και διάφορες άλλες βρυσίες που αυτή τη στιγμή δεν κάνει να τις πω. Πήγα στον πατέρα του, πήγα στη μητέρα του, στον αδερφό του, κουβεντιάσαμε, τους είπα να κοιτάξουν το πρόβλημα τι θα γίνει, γιατί δεν έχει δικαίωμα να ενοχλεί μια οικογένεια. Η κόρη μου δεν τον θέλει, ούτε τον αγαπάει, ούτε σχέσεις, όπως και μου είπε ο ίδιος, είχαν. Η περιπέτειά μου συνεχίζεται. Περνάει 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, αρχινάει πλέον να ενοχλεί και άλλες οικογένειες. Μόλις έφυγε η Κάκια στο χωριό, επειδή μένω στην ίδια πολυκατοικία με τον Παναγιώτη και εγώ εργάζομαι στην Κρήτη, έπαιρνε τηλέφωνο τη γυναίκα μου και την έβριζε. Καριόλα η ανεψιά σου, που κρύβεται, που είναι. Και πήρε τηλέφωνο η γυναίκα μου και πήρε εγώ τον Παναγιώτη και μου λέει έτσι και έτσι. Η κοπέλα είχε πάει εξοχή με τους γονείς της, στη Μάνη. Ναι. Λοιπόν, αφού μας ξαναρώτησε και είπε η κόρη μου ότι δεν ξέρει που είναι, άρχισε να βρίζει με το χειρότερο τρόπο. Πουτάνα, καριόλα, ξεκολιάρα, δεν ξέρεις που είναι η φίλη σου, γαμιάστε όλοι οικογενειακώς, λόγια να ακούσουν τα τι να σας πω, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έλεγε. Το παιδί, όπως κράταγε το ακουστικό, βάζει τις φωνές, μαμά, έλα να δεις τι μου λέει, είναι τρελός αυτός και αυτά, οπότε αρπάω εγώ το τηλέφωνο, λέω, σας είπα, κύριε Τσαχυρίδη, να σταματήσετε να μας ενοχλείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρουμε εμείς πάνω στον πόνο μας που έχει πάει ο καθένας και που είναι διακοπές. Και οπότε άρχισε να μου επαναλαμβάνει εμένα τα ίδια και χειρότερα. Λοιπόν, και κοίτα να δεις, μωρή μου, λέει, δεν σε φτάνει που έθαψες το ένα παιδί. Θα σου φέρω και το άλλο στο φέρετρο. Πήγα, έκανα μηνύσεις, έκανα όλες τις προσπάθειες αυτές που μπορούσα να κάνω. Πέσαν όλοι απάνω μου, ο πατέρας του, η μάνα του, στην αστυνομία, να αποσύρω τις μηνύσεις και δεν θα μας ξανανοχλήσει ποτέ. Μπροστά μου στον αστυνόμο μου δίνει το χέρι ότι δεν πρόκειται ποτέ να μας ξανανοχλήσει. Και αποσέρνω τις μηνύσεις. Την ίδια βραδιά το μεταξύ μας παίρνει και μας τηλέφωνο, που βρήκε το τηλέφωνο του χωριού, δεν το γνωρίζω, και άρχισε να μας απειλεί και να μας βρίζει το ότι θα μας σκοτώσει. Δηλαδή, θα μας γαμίσει όλους, θα μας πηδήξει όλους. Πολλές φράσεις, οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τις θυμηθώ. Δηλαδή, όλες τις φράσεις που ξεκινάει και έρχομαι στην Αθήνα. Τον έχουν συλλάβει, διότι έβγαλε πιστόλι, χτύπησε το θείο της φίλης της, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο να πατήσει τη μάνα της Χριστίνας και τον έχουν πιάσει για αυτοφόρο. Φεύγουμε από τον εισαγγελέα και βγαίνουμε προς το Προάβλη, προς την πύλη. Εκεί στην πύλη λοιπόν είμαι εγώ, η κόρη μου και η κυρία Μιχαηλίδου. Και περνάει εκείνη τη στιγμή ο πατέρας και η μάνα του κυρίου.
Και, ναι, του κυρίου Σακερίδη. Και μου λέει ο κύριος Σακερίδης, ο πατέρας του, φταίει ο γιος μου που δεν σου πήδηξε την κόρη. Και άκουσα να δεις, μου λέει, έχω και πέντε μπράβους που θα σε απίσουν στο ξύλο. Γίνεται το δικαστήριο την άλλη μέρα, είχε αυτά τη διαδικασία. Και τώρα δύο μήνες και δέκα μέρες φυλακή για τις δύο μηνύσεις που είχα κάνει εγώ και για τη μήνυση που είχε κάνει ο κ. Μιχαηλίδης. Μετά την ποινή που έφαγε, περάσανε ένας μήνας, άρχισε πάλι να ενοχλεί, να παίρνει τηλέφωνα και να βρίζει πάλι όλους μας από την αρχή. Και φτάνουμε λοιπόν την Τετάρτη, αυτή που μας πέρασε, που είχε φτάσει στο αποκορύφωμα η βρυσίας και στα τρία σπίτια. Έμαθα ότι έστειλε την κυρία Μιχαηλίδου να βρει την κόρη της στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, ότι είναι σε αφασία, σε αυτογενικό δυστύχημα. Τον αδερφό μου τα ίδια. Και έρχεται η Πέμπτη και παίρνουν τον αδερφό. Από ό,τι έμαθα, ο ίδιος ο Τσακερίδης. Και του είπε, έλα από εδώ να κουβεντιάσουμε σαν άντρες, να δώσουμε τα χέρια να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πήγε ο αδερφός μου και παίρνει και το γιο μου μαζί. Μπαίνουμε στο μαγαζί, μέσα ταυτόχρονα άλλα δύο παιδιά. Με το που μπαίνουμε μέσα στο μαγαζί, λέει, ήρθατε στο μαγαζί μου. Και τότε εγώ συνειδητοποίησα ότι κάτι συμβαίνει. Ότι λέω να συζητήσουμε. Λέει και λέει στην αδελφή του: κλείσε τις πόρτες και άρχισε να χτυπάνε στην αγερμή. Με το που γυρνάω από το κεφάλι μου να δω ποιος κλείνει την πόρτα, μου σπάσε το κινητό τηλέφωνο στο κεφάλι. Εμένα με πιάνουν τα αίματα. Μετά χτύπησε τον Αντρέα. Εμένα μου έριξε μια μπουνιά. Και εν συνεχεία, αφού έριξε κι άλλο βάζο στον θείο μου, έπεσε πάνω μου και άρχισε να με κροθοκοπεί. Με διάφορα αντικείμενα που είχε, βάζα, τασάκια, δεν ξέρω τι είχε. Στο κεφάλι. Και εν τω μεταξύ μου πάταγε και το πόδι και μου το κλώτσαγε. Είδα να χτυπάει και τα άλλα παιδιά. Η αδελφή του φώναζε σκοτώστε τους. Και σπάει ο θείος μου την τζαμαρία με τα πόδια του και βγαίνει έξω. Εν τω μεταξύ εγώ είχα μείνει μέσα και έτρεχα. Γιατί είχα πανικοβληθεί πάρα πολύ μέσα στο μαγαζί, στο κατάστημα. Και ξαναμπαίνει πάλι ο θείος μου μέσα και με φωνάζει και με βγάζει έξω. Την επόμενη μέρα του συμβάντος αρχίσαν και χτυπάγανε τα τηλέφωνα του Παναγιώτη. Ότι ο ένας το σπίτι του. Ότι πουλάει το σπίτι του. Ότι πουλάει τα μάξι του. Ότι πουλάει έναν ενισχυτή. Στις μικρές αγγελίες είχε βάλει το τηλέφωνο γιατί τα ξεπούλησε και άρχισαν και τον τρελάνε στο τηλέφωνο τον άνθρωπο. Δηλαδή, παρόλα αυτά, η ιστορία έχει και χιούμορ. Πάθος, έρωτας, σεξουαλική παρενόχληση. Τι αλήθεια μπορεί να συμβαίνει από όλα αυτά. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να περάσει μέσα η άλλη οικογένεια. Η οικογένεια του μετανάστη Γιώργου Τσακερίδη. Μετανάστης από τη Βραζιλία και ο γιος του, ο Γιώργος, είναι ονόματος του πατέρα και εκείνο. Σας περάσει πρώτα ο πατέρας. Καλησπέρα σας. Ας έρθει. Ελάτε από εδώ κύριε Τσακερίδη. Ελάτε δίπλα μου γύρω γύρω. Ο πατέρας και ο γιος. Ο πατέρας επιχειρηματίας, ο γιος επιχειρηματίας, μετανάστης επαναλαμβάνω, Πόντιος από τη Βραζιλία. Πόσα χρόνια στη Βραζιλία κύριε Τσακερίδη? 12 χρόνια. Ο γιος που γεννήθηκε? Στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία και εκείνος. Ακούσατε λίγο πολύ τι είπαν η άλλη οικογένεια του κυρίου Μπόσινα από την μάνη του πυροσβέστη. Για την Κάτια που κάποια στιγμή θέλησε να εργαστεί και ανέλαβε ως γραμματεύς, ναι, στην επιχείρηση του κυρίου Τσακερίδη. Του Γιώργου. Του Γιώργου, του γιου. Ναι, γιατί του γιου. Γιώργος λέγεται και ο πατέρας για να μην δημιουργηθεί σύγχυση. Θα ήθελα όμως να ακούσω από τον ίδιο τον Γιώργο πώς συναντηθήκατε και πώς γνωριστήκατε. Να δούμε, να καταλάβει και ο τηλεθεατής, να δούμε γιατί είναι δύσκολες οι ανθρώπινες σχέσεις, Γιώργο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, το βλέπω και το καταλαβαίνω. Γιατί υπάρχει τόσο πάθος? Είναι ο έρωτας, είναι τα αγνά συναισθήματα, είναι το συμφέρον στη μέση? Τι ακριβώς συμβαίνει? Πριν βγάλουμε συμπεράσματα, ας ακούσουμε και από σένα. Πώς γνωριστήκατε, πού, πότε? Η συνάντηση έγινε στις 25 Μαΐου του 1995 σε μια καφετέρια της Ηλιούπολης, την επωνομαζόμενη Νάστος, μαζί με μια φίλη της, κάποια δεσποινίδα Όλγα. Δεν την είχα ξανασυναντήσει ούτε την Κάτια ούτε την Όλγα. Καθίσαμε, μιλήσαμε. Εγώ είχα κάποια ανάγκη για κάποια γραμματέα. Τη ζήτησα να έρθει στη δουλειά. Την πρώτη μέρα ήδη που ήρθε, την ενημέρωσε ότι πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία για να δουλέψει στη δουλειά μου, προτιμώ να φύγει κατευθείαν από τη δουλειά, γιατί ήδη εγώ είχα καλλιεργήσει κάποια συναισθήματα μέσα μου. Εσύ δεν μου είπες να κάτσω.
Εσύ δεν μου είπες να μείνω. Σε ενημέρωσα για τα Κάτια. Συναισθήματα τα οποία ήδη υπήρχαν. Ας ακούσουμε και επειδή σεβάστηκα το άτομο σου και την οικογένειά σου. Μα σεβάστηκες, γιατί μου έχεις κάνει κόλαση. Προτίμησα να σου ενημερώσω ότι εγώ έχω ήδη κάποια συναισθήματα, έστω και αν υπάρχουν μέσα σε μία.